Θα επανέλθουμε με συζήτηση για το βόλεϊ. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον αντιπρόεδρο της και ανώλευκης ομάδος, της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή, τον κύριο Απόστολο Βαμβακίδη, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους του Ηρακλή. Είμαστε καλά. Δεν σ' άκουσα λίγο, ξαναπες μου. Είμαστε καλά, λέω, είμαστε καλά. Όλα καλά. Ωραία. Είμαστε εν αναμονή των αδειοδοτήσεων. Από ό,τι μάθαμε προχθές, ο φάκελος του Ηρακλή μαζί με κάποιες άλλες ομάδες, κάποια άλλα τα άλλα, θα εξεταστεί την Πέμπτη, εκτός από πρώτου. Την Πέμπτη, 19 του μηνός, αν λέω καλά τις ημερομηνίες. 19 του μηνός θα εξεταστεί ο φάκελος ο δικός μας. Να πω, επειδή σίγουρα ο κόσμος του Ηρακλή περιμένει με αγωνία να δει τι θα γίνει στο κομμάτι της αδειοδότησης, να πω ότι είμαστε σε αρκετά καλό σημείο. Πιθανότατα θα έχουμε καλύψει σχεδόν όλους τους παίχτες. Θα μένει ίσως με ερωτηματικό να μείνει μία φυλή για ένα παίκτη. Από τα 48 χιλιάρικα που ήταν το άνοιγμα για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους παίχτες, ήδη έχουμε αποδώσει τα 40. Μένουν ουσιαστικά 8 χιλιάρικα, στα οποία βέβαια και αυτά τα 8 χιλιάρικα κάνουμε έναν αγώνα την τελευταία εβδομάδα, με σκοπό να μαζέψουμε και αυτά τα 8 χιλιάρικα. Οπότε την Πέμπτη που θα ανοιχθεί ο φάκελος του Ηρακλή, να μπορέσει η ομάδα να πάρει αδειοδότηση, να μην χρειάζεται να πάμε στο δεύτερο βάθμιο, ναι. Μπράβο, ναι. Οπότε εδώ θα χρειαστεί να βάλουμε όλοι λίγο πλάτη και να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του, αυτό που λέω πάντα. Ένα ντου μιας εβδομάδος δηλαδή. Το λέω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά, έτσι. Δηλαδή είναι αμαρτία να πάμε το Σεπτέμβριο τώρα για 8 χιλιάρικα, που σίγουρα κάποια θα μαζευτούμε στην εβδομάδα, να πάνε για 2, για 3, για 4 χιλιάρικα, να πάμε δύο μήνες πίσω. Σε σχέση με πέρυσι, πάνω κάτω τώρα οι ημερομηνίες μπορεί να ήταν ίδιες, που τα λέγαμε εδώ στην εκπομπή και θυμάμαι το πόσο πολύ άγχος υπήρχε, το πόσο πολύ αγωνία υπήρχε, το πόσο μεγαλύτερο ήταν το ποσό που έπρεπε να βρείτε για να πάρθει η αδειοδότηση. Τα πράγματα φέτος είναι κάπως καλύτερα, έτσι. Ναι, είναι λίγο καλύτερο, όπως είπα. Έχουμε πληρώσει περίπου τα 40 από τα 48 χιλιάρικα. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι αν δεν πάρθει σε πρώτη φάση, θα πάρθει στη δεύτερη. Έτσι, αυτό είναι το δεδομένο και το σίγουρο. Αλλά αυτό που λέω πάντα είναι διαφορετικά το να ξεκινήσεις και να ανακοινώνεις μεταγραφές και παίκτες την άλλη εβδομάδα, από ότι θα πας πιο αργά προς τα πίσω. Είσαι περισσότερο απελευθερωμένος να κάνεις το σχεδιασμό. Μπράβο, ναι. Ήδη έχουν τραβηχτεί κάποιες χορηγίες πιο μπροστά, τα λεφτά. Να πω, επειδή σίγουρα θα με ρωτήσεις, ότι είμαστε περίπου στα 100 διαρκείας ως άδεσμα, που ναι μεν μπορεί για την εποχή να είναι και καλούτσικο το νούμερο. Από εκεί και πέρα σαφώς και ο αγώνας μας είναι καθημερινός, το να καταφέρνουμε κάθε χρόνο να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας και να φτάσουμε αυτό το οποίο έχουμε πει εδώ και 2-3 χρόνια, ότι το όνειρό μας είναι κάποτε να φτάσει ο βολεϊκός Ηρακλής να έχει 1000 άτομα διαρκείας. Να μην χρειάζεται πλέον εισιτήρια, να μπαίνει ο κόσμος με το καρτελάκι του, να κάθεται στη θέση του, το οποίο αυτό είναι το ιδανικό και το όνειρό μας. Να είναι sold out κάθε Σάββατο πριν ξεκινήσει το μάτς. Έτσι. Όσον αφορά το χορηγικό κομμάτι, θα περιμένουμε καλύτερα πράγματα φέτος. Ήδη από ό,τι έχουμε ενημερωθεί και έχουμε αφουγκραστεί, γίνεται δουλειά, προσπάθεια πάνω σε αυτό, έτσι. Κοίταξε, γίνονται κάποιες, αυτό που έχουμε καταφέρει προς το παρόν είναι, σου λέω, κάποιες χορηγίες, είτε να πάρουμε κάποια λεφτά λίγο περισσότερα, να μπουν καινούργιοι χορηγοί που πιθανόν θα τους δείτε και στη φανέλα. Βέβαια το όπλο το δικό μας είναι ότι φέτος η ομάδα παίζει στην Ευρώπη. Σωστά. Μακάρι το όνειρο της Ευρώπης να μπορέσει να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά με την Μπέλγκορον. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που μας βοηθάει να ξεκλειδώσουμε κάποιες πόρτες, έτσι, ότι ο χορηγός ουσιαστικά θα διαφημίζεται και στην Ευρώπη, έτσι. Ξεκλειδώνει κάποιες χορηγές, αλλά σίγουρα, όπως λέω, θέλει βοήθεια, θέλει τρέξιμο, θέλει στήριξη, θέλει πάρα πολλά πράγματα. Αποτελεί πάντως και για τους χορηγούς ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να... Ναι, και στο Ηρακλής Μπενφίκα, για παράδειγμα, να υπάρχουν στη φανέλα, στη ταμπέλα. Ναι, και είναι σημαντικό, Γιώργο, το ότι γνωρίζουμε ήδη με ποιες ομάδες θα παίξουμε τους επόμενους αντιπάλους. Έτσι, οπότε και ο χορηγός, ο οποίος θα κάνουμε μια πρόταση, ξέρει σε περίπτωση που περάσουμε ακριβώς και σε ποια κράτη θα είναι, οπότε σε ποια κράτη θα,
θα εμφανίσει και χορηγία, έτσι, που ειδικά κάποιες χορηγίες που μπορεί να έχει εξαγωγές στα συγκεκριμένα κράτη, δηλαδή αν υποθετικά μιλάμε για Κύπρο, γιατί με την Πάφο είναι μια αγορά που πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, έτσι. Το οποίο σίγουρα είναι μια αγορά που πιθανόν θα ενδιαφέρει κάποιον τον διαφημιστή στη φανέλα της ομάδας. Το ίδιο είναι και στη Ρουμανία, θα περάσει στη δεύτερη φάση, έτσι, που είναι και εκεί. Μετά είναι δύο Ρουμάνικες που θα παίξουν μεταξύ τους, ούτως ή άλλως είναι Ρουμανία. Και μετά είναι η γνωστή ομάδα που όπου και να παίζουμε, δηλαδή όταν είδα την κλήρωση πραγματικά λέω εντάξει, πώς τα φέρνει καμιά στιγμή αν φτάσουμε η μοίρα. Μέχρι εκεί που το εύχομαι. Θέλω να πω ότι έπαιζε Champions League ο Ηρακλής, τσουπ να η Μπέλκολος. Παίζει Challenge Cup ο Ηρακλής, ξανά αυτή εκεί κοντά. Δεν μας αφήνουν, τελείωσε. Αν και χάνουνε πάντα, αλλά οκ. Okay, μέχρι τότε. Ναι, έτσι. Μακάρι να, έτσι να χαμογελάμε και να γελάμε για τη σεζόν και να πάνε όλα καλά τα πράγματα και να δούμε έναν Ηρακλή να πρωταγωνιστεί. Φαντάζομαι το μέλημά σας δεν είναι μόνο να πάρθει αδειοδότηση, είναι και η συνέχιση του σχεδιασμού, του προγραμματισμού. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποια πράγματα, μεταγραφές όπως του Σωτηρίου, όπως του νεαρού του Δημήτρη του Μούχλια, ανανεώσεις του Αρμενάκη, του Προύσαλη, του Βασίλη του Μούχλια. Ακολουθεί να υποθέσει ο Μπαμπαλιούτας και κάποιες άλλες ανακοινώσεις στο άμεσο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια στρατηγική στο κομμάτι των ανακοινώσεων και των μεταγραφών. Το ρόστερ θα πω ότι είναι σχεδόν κατά το 90% σχεδόν κλεισμένο. Μένει το κερασάκι στην τούρτα που πιθανόν θα είναι και ο παίχτης ο οποίος θα τραβήξει και την προσοχή να πω έτσι, περισσότερο για τους φίλους του βόλεϊ. Οι παίχτες οι οποίοι φυσικά θα είναι και γνώριμοι του Ηρακλή και παίχτες του Ηρακλή και καινούργοι, έτσι. Mm-hmm. Απλά υπάρχει μια στρατηγική για το πώς θα ανακοινωθεί ο κάθε παίκτης, πότε πρέπει να ανακοινωθεί, όλα έχει σταδιακά, το χρόνο. Σταδιακά. Πιθανό την άλλη εβδομάδα όμως ότι αν όλα πάνε καλά και πούμε αυτό ακριβώς που είπα ότι την πέμπτη ομάδα θα πάρει αδειοδότηση, πιθανό την ίδια μέρα την Παρασκευή να ακούσεις δύο μεταγραφές. Μία την Πέμπτη το βράδυ και μία την Παρασκευή. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι όλα έχουν τη σειρά τους και τον προγραμματισμό τους. Ο Ηρακλής πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια έχοντας μόλις ένα ξένο στη σύνθεσή του, στο ρόστερ του. Και σε σχέση με άλλες ομάδες, κύριε Βαβακίδη, που έχουν και τρεις και τέσσερις, δεν δείχνει να. Ειδικά πέρσι πήγε τελικό κυπέλου, μπήκε στην τετράδα, δεν δείχνει να στερεί. Πάνω σε αυτό το μοντέλο, μπορούμε να δούμε και πάλι την ομάδα, δηλαδή με ένα ναι, ξένο. Ναι, 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 εκεί θα στηριχτούμε. Πάλι ουσιαστικά η ομάδα θα είναι πάλι λογικά με έναν ξένο. Το πλεονέκτημα το δικό μας θεωρώ, όχι και να. Για να πενέψω τον πρόεδρο, είναι ότι εμείς μάλλον εκείνος έχει περισσότερο το know-how, έτσι, δηλαδή γνωρίζει ακριβώς πάρα πολύ καλά την ελληνική αγορά και με τους παίκτες και θεωρούμε ότι υπάρχουν παίκτες Έλληνες πολύ καλύτεροι και ίσως αν όχι με τα ίδια λεφτά, ακόμη και με λιγότερα μπορείς να κάνεις μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες που μπορούν να φέρουν τρεις και τέσσερις ξένους και να δαπανίσουν ένα κάρο λεφτά. Αυτό δηλαδή που υπόσχομαι εγώ ουσιαστικά στους φίλους Ηρακλή, ότι και φέτος ο Ηρακλής θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Η Μίκρα θα είναι ένα απόρθητο φρούριο και σίγουρα όποιος έρχεται να παίξει θα το σκέφτεται πάρα πολύ. Πέρσι ουσιαστικά χάσαμε μόνο από τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Και ουσιαστικά αυτό θέλουμε να κάνουμε και φέτος, έτσι. Με ομάδες που δείχνουν οικονομικά να ξοδεύουν αρκετά, γιατί πέρα από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ προκύπτει τώρα και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη αυτό τι ομάδες θα κάνουν, γιατί τα λεφτά πάντα δεν παίζουν ρόλο. Θα το δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Άρα είμαστε στο ντου της εβδομάδος, το χαρακτηρίζω κάπως έτσι, για όσους επιθυμούν. Να ξαναθυμίσω για ακόμη φορά ότι τα εισιτήρια διαρκείας κυμαίνονται υπάρχουν εισιτήρια διαρκείας των 50 ευρώ, τα οποία είναι αποκλειστικά γίνεται διάθεση από το σύνδεσμο και από τα παιδιά της αυτονομιστήρας 10, που αφορούν τα εισιτήρια του Πετάλου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν στην κεντρική κερκίδα που είναι τα εισιτήρια των 100 και τα γκολτ, τα οποία είναι στα επίσημα, είναι στα 300. Να ξαναπώ άλλη μια φορά, το οποίο επίσης το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι ακριβώς επειδή αφουγκραζόμαστε τις δυσκολίες της εποχής και είναι πραγματικά δύσκολο κάποιος να βγάλει ακόμη και ένα κατοστάρικο, να το δώσει ακόμη και για την αγάπη του, για να δει τον Ηρακλή, έτσι. Αλλά αν υπάρχει διάθεση και θέλει να δώσει μια προκαταβολή από 10, 15, 20, 30 και μέχρι το ξεκίνημα του πρωτοβλήματος να κάνει την αποπληρωμή, σαφώς και δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Τα γραφεία του συλλόγου είναι ανοιχτά κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακή, τώρα λίγο λόγω καλοκαιριού. Mm-hmm.
θα είναι κλειστά, αλλά όλες οι υπόλοιπες μέρες είτε από την μπουτίκ, είτε από το γυμναστικό σύλλογο, από το Κατσάνιο, από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα, είμαστε εκεί και περιμένουμε να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Ωραία, να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον αντιπρόεδρο της ανδρικής ομάδος Βόλου του Ηρακλή, τον κύριο Αποστολοβαβακίδη.